Σας καλωσορίζουμε όλους στο 4ο Πανελλήνιο Αναπτυξιακό Τουρνουά που διεξάγεται στην πόλη μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ. Αθλητές, αθλητικά σωματεία, προπονητές και όλο τον κόσμο που παρευρίσκεται. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο της πόλης μας, Ιωάννη Σαμπούκη, τον Αντιδήμαρχο Ιδία Καστερίδη, όπως και τον Πρόεδρο της efoepa, κ. Κώστα Παπαγεωκίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία του Δήμου της Αλεξανδρούπολης με την efoepa για την συνδιοργάνωση των αγώνων, όπως και τους χορηγούς μας για την πολύτιμη βοήθειά τους, την ελληνική ομάδα διάσωσης που βρίσκεται πάντα μαζί μας. Εύχομαι καλή επιτυχία στους αθλητές όλων των σωματείων και να περάσετε όμορφα στην πόλη μας. Καλησπέρα σας, καταρχήν. Καλώς ήρθατε στην Αλεξανδρούπολη και όσο είστε στη φιλοξενούμενη μας από το Σαββατοκύριακο. Χαίρομαι πολύ που σας υποδέχομαι για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Δεν ξεχάσατε πάρα πολύ ωραία, οπότε οι τυπώσεις σας εύχομαι φέτος να πολλαπλασιαστούν. Από τα πιο όμορφα πράγματα στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι να γνωρίζει τις ανθρώπους, είτε στελέχη της διοίκησης, αλλά κυρίως να γνωρίζει αθλητές, νέα παιδιά. Φέτος πολλαπλασιαστήκαμε, πρόεδρε, από 160 που είχαμε πέρσι την πρώτη μας χρονιά. Περάσαμε φέτος στους 200 και θέλω να μείνουμε ότι και οι υποδομές μπορούν να αποδεχθούν, αλλά και οι υπόλοιποι, και οι άνθρωποι της πόλης μπορούν να αποδώσουν την δική σας φιλοξενία. Εύχομαι καλή επιτυχία στους αγώνες. Τυχαίνει να έχουμε σε εξέλιξη καταναλωτικές εκδηλώσεις από το κύριο αυτό. Οπότε ξέρετε, να εδώ το αποκλειστικό μέρος, την πέμπτη και την νομιά την προχειρή ημέρα, να βάλαμε όλες μας τις εκδηλώσεις και φυσικά και χωρούμε την τεχνική της πόλης, οπότε κάναμε τσίκλου Σάββατο. 7.30 ήταν την απόκριση και τα φωτιά σας περιμένουμε όλοι στο κέντρο. Καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση από το κύριο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Δήμαρχε, αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα και εγώ εκ μέρους της Ομοσπονδίας να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία και την βοήθεια, τη μεγάλη δημαρχία, χωρίς τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν θα μπορούσε αυτό να είναι δυνατό. Όπως είδαμε φέτος, έχουμε ακόμα περισσότερα άτομα. Αυτό σημαίνει ότι πέρσι ήταν όλοι ικανοποιημένοι. Από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, ίσως είναι μια συνήθεια που θα γίνει δεσμός όπως λέμε. Και με τη δική σας βοήθεια, τη στήριξη των δύο σχολείων της πόλης, που έχουν και πολύ μεγάλη δραστηριότητα γενικότερα και ταξιδεύουν και τους βλέπουν σε όλη την Ελλάδα, να πηγαίνουμε κάθε χρόνο και καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι σε όλους καλούς αγώνες. Γεια σας και από εμάς, πρόεδρε Ανώπηλος και συνέχεια Ανώπηλος. Για πρώτη φορά έρχεται αυτή η διοργάνωση στην πόλη μας. Οι λόγοι είναι ξεκάθαροι. Πρώτον, και η πόλη αγαπάει, ιδιαίτερα ο Δήμος, εδώ θέλω να εξάρω το ενδιαφέρον και την αγάπη του Δημάρχου μας, του κ. Κυριάκη Ζακοκή, ο οποίος πέραν όλων των άλλων αποδεικνύει πόσο πολύ αγαπάει τον Αναπτυξιακό. Είναι καθημερινά κοντά σε κάθε πρακτική εκδήλωση της πόλης και υποστηρίζει πάντα όλες τις διοργανώσεις που γίνονται στην περιοχή μας. Έχει αποτέλεσμα, φαίνεται, γιατί χρόνο με τον χρόνο αυτή η διοργάνωση βελτιώνεται και δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Άρα ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο, στην Ομοσπονδία και ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία. Μέσω του Προέδρου του Φάρου Αλεξανδρούπολης να βραβευτεί
μια ομάδα η οποία είναι σε ιδιαίτερο σημείο ακριτικό, όπως είμαστε και εμείς μακριά από το κέντρο, μια πόλη που έχει πολύ ψηλό επίπεδο αθλητών, αρκετούς αθλητές πρώην, μεγάλες επιτυχίες, μανιά παραδείγματα. Μας χαροποιεί που έχουμε ακόμα μια περιοχή της επαρχίας, η οποία βάζουν δίπλα με εμάς αγωνιστικά και είναι καλά να τα βάζουμε. Παρακαλώ τον πρώτο του φάνο να έρθει να δώσει την δυτική ταχύτητα στον αμυνόμενο offside στο μέλλον στο κύριο Σάββατο. Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα του Φάρου Αλεξανδρούπολης για αυτή την τιμή που μας κάνει να μας βραβεύσει. Όπως πολύ σωστά είπε, οι Σάρισες χρόνια τώρα έχουν επιδείξει πολύ ψηλό αγωνιστικό επίπεδο, πάρα πολλές επιτυχίες τόσο στα αγωνιστικά όσο και σε εθνικές κατηγορίες παίζοντας και όλα στην Ευρώπη. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να κρατάμε ψηλά το άθλημα παρά τις δυσκολίες των τελευταίων χρόνων. Όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς και εμείς είμαστε στις άκρες της Ελλάδος και εκτός από να φυλάμε θερμοπύλες έχουμε και να αγωνιζόμαστε για να είμαστε ψηλά αγωνιστικά στην επιτραπέζια της φέρεση. Η βία μας είναι παράλληλη και η Αλεξανδρούπολη και ο Φάρος και ο Εθνικός έχουν και αυτοί να επιδείξουν πάρα πολλές κατηγορίες. Χαιρόμαστε που και οι δύο περιοχές της Ελλάδας αγωνιζόμαστε και κρατάμε ψηλά το άθλημα στις εκτός και τις περιοχές και ευχόμαστε να υπάρξουν και άλλες πόλεις, άλλοι νομοί που να μας ακολουθήσουν και έτσι ώστε να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, η προπονήτρια που θέλουμε να παραβεύσουμε δυστυχώς δεν είναι εδώ για μια ακύρωση της τελευταίας στιγμής, δεν πειράζει. Είναι πολύ σημαντικό όμως να πάρει το βραβείο ο πρόεδρος της Ένωσης των Προπονητών και να τους το δώσει. Παρακαλώ τον πρόεδρο του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Μεσινέζη, αν μπορεί να μας υποδείξει να την πράξει αυτή. Θέλουμε να αναπτύξουμε λοιπόν την προπονήτρια της κυρίας να φτιάξουμε καλούς ανθρώπους και καλούς αθλητές.